Hello guys μου, είμαι αεροδρόμιο και λέω κάτσα να κάνω έτσι ένα γρήγορο live να μιλήσω μαζί σας, να σας δω λιγάκι και βασικά να σας πω ένα μήνυμα. Δεν ξέρω, έτσι τώρα κάτι διάβασα και το σκέφτηκα πάρα πολύ αυτό και θέλω έτσι να το συζητήσω μαζί σας. Λοιπόν, καταρχάς είστε καταπληκτική παρέα και ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ. Σήμερα είναι Παρασκευή και σκεφτόμουν ότι όταν δούλευα σαν υπάλληλος, οι Παρασκευές ήταν οι καλύτερες μου μέρες και οι Δευτέρες ήταν το κλάμα. Δηλαδή από την Κυριακή ξεκινούσα να κλαίω για τη Δευτέρα. Τι σκέφτηκα τώρα έτσι, με κάτι, αφού είναι κάτι που διάβασα. Λοιπόν, λέω το εξής. Γιατί πρέπει να βρείτε οπωσδήποτε μία δεύτερη δουλειά ή μία δουλειά που να αγαπήσετε. Ακούστε το, ακούστε. Είναι φοβερή, είναι φλάς αυτό. Θα το κάνω τρέιλερ. Δεν ξέρω, θα το παίξω πάρα πολύ αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, ακούστε. Αν κάποιος είναι δυσαρεστημένος τη Δευτέρα και είναι πολύ χαρούμενος την Παρασκευή, σημαίνει ότι από τη Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή νιώθει ένα κενό. Δηλαδή δεν γουστάρει αυτό το οποίο κάνει, το οποίο είναι απίστευτο. Προσέξτε τώρα. Αν κάποιος δεν του αρέσει αυτό που κάνει Δευτέρα με Παρασκευή, δηλαδή δουλειά του, ίσως δεν έχει υπολογίσει και του έχει ξεφύγει πόσα χρόνια θα δουλεύει. Ένα 40, 50, 60% του χρόνου μας, της ζωής μας εννοώ, μπορεί και 70, το περνάμε πάνω στη δουλειά μας. Έτσι. Οπότε, αν κάποιος δεν γουστάρει Δευτέρα με Παρασκευή τη ζωή που ζει, είναι σαν να λέει, θέλω να σας βοηθήσω να πάτε λίγο πιο μπροστά. Πάτε τώρα, ξέρω εγώ, μετά από 10, 20, 30 χρόνια, 40, δεν ξέρω πόσο χρόνο θα είστε. Μετά από 20, 30 χρόνια, 40 χρόνια, θα σκεφτείς ότι το 70% της ζωής το πέρασες κάτω από μια δουλειά, το κάτω σε εισαγωγικά, που δεν γουστάρεις. Το οποίο είναι απίστευτο. Αυτό λοιπόν το οποίο προτείνω είναι να βρείτε μια δουλειά που να αγαπήσετε. Και αν ήδη έχετε μία δουλειά, γιατί πρέπει να έχεις και μία δουλειά για να έχεις τα βασικά. Θέλω λοιπόν να σας βοηθήσω να δείτε 20, 30, 40 χρόνια αργότερα, πιο μπροστά. Αν γυρίσεις πίσω και δεις ότι έχεις επενδύσει το 70, 60, 50% της ζωής σου, που είναι ο χρόνος που περνάμε στη δουλειά μας, σε μία δουλειά την οποία δεν γουστάρεις, ουσιαστικά έχεις το 50, 60, 70% της ζωής σου ζήσει με έναν τρόπο που δεν γουστάρεις. Και αυτό, για να το δεις, πρέπει να πας λίγο παραπέρα, πρέπει να σκεφτείς λίγο περισσότερο το μέλλον σε αντίθεση με τον περισσότερο κόσμο σήμερα που σκέφτεται μόνο το τώρα, έτσι. Επίσης, είμαι σε ένα ταξίδι, Σαββατοκυριακό, φεύγω, πηγαίνω στην Κύπρο για κάποια meetings και τα λοιπά και σκεφτόμουν τώρα ότι ο περισσότερος κόσμος το Σαββατοκυριακό θα είναι αραχτός και light μέσα στην τηλεόραση ή να βγει ή να κάνει, έτσι. Γιατί και εγώ έτσι ήμουν πριν συνειδητοποιήσω κάποια πράγματα. Και εγώ περίμενα από την Παρασκευή το πρωί, πανηγύριζα για την Παρασκευή το βράδυ που θα έβγαινα με τους φίλους μου πιτσιρικάς τότε. Το Σάββατο δεν το συζητώ, το μισό κοιμόμουν, το άλλο μισό ήμουν έξω. Την Κυριακή το πρωί ήμουν έξω και πήγα καφέ για να συνέλθω από το Σάββατο. Και την Κυριακή το απόγευμα ήμουν σε κατάθλιψη και προσπαθώ να συνειδητοποιήσω ότι θα μου συμβεί τη Δευτέρα. Λοιπόν. Άρα λοιπόν. Το μήνυμά μου είναι το εξής, παιδιά. Συνειδητοποιήστε, δείτε λίγο μπροστά, δείτε τα επόμενα χρόνια. Μην μένετε στο σήμερα, μην σκέφτεστε μόνο το αύριο, με την έννοια την κυριολεκτική εννοώ το αύριο. Δείτε τα επόμενα χρόνια πώς θέλετε να ζήσετε και φανταστείτε τον εαυτό σας να κάνει ταμείο. Μετά από 10, 20, 30 χρόνια να κάνει ταμείο και να συνειδητοποιεί αν αυτό ο τρόπος που έζησε ήταν συνειδητός ή όχι, αν ήταν επιλογή ή όχι. Και αν έκανες κάτι που σου άρεσε ή όχι. Και επειδή ξέρω ότι χρειάζεσαι και μια δουλειά για να κάνεις τα βασικά, είναι στάνταρ ότι χρειάζεσαι μια δουλειά γιατί πρέπει να πληρώσεις λογαριασμού σου, το φαγητό που βάζεις στο τραπέζι, τα παπούτσια που θα φορέσεις τα παιδιά σου. Θες μια δουλειά. Δεν λέω σε κανέναν να αφήσει τη δουλειά του και να κάνει κάτι άλλο. Αλλά εάν είσαι σε μια δουλειά που σου δίνει αυτά που χρειάζεσαι, τα βασικά, έχεις δύο επιλογές για μένα. Είναι είσαι πάρα πολύ καλός για να πληρώνεσαι πάρα πολύ καλά, γιατί δεν πιστεύω ότι όλοι μπορούν να κάνουν τα πάντα. Έτσι, άρα για κάποιος μπορεί να είναι πάρα πολύ καλός στη δουλειά του, όπως λέει και ο Ρόμπιν Σάρμα, αν δεν το έχετε διαβάσει, διαβάστε το, ηγέτης χωρίς τίτλο. Ή θα πρέπει να κάνεις κάτι δεύτερο που θα σου δώσει, θα πιεστείς φυσικά, και αυτό είναι μεγάλη κουβέντα, να κάνεις κάτι δεύτερο που θα σου δώσει τη δυνατότητα να μπορέσεις να αναπτύξεις στο μέλλον εισόδημα και χρόνο που θέλεις για να ασχοληθείς με αυτό που αγαπάς. Έτσι. Όμως,
ό,τι και να κάνεις, θα πρέπει να έχεις στο μυαλό σου ότι κάποια στιγμή στα 70, στα 80, στα 90, εύχομαι στα 100 να φτάσετε, θα πρέπει να σκεφτείς αν το 60% του χρόνου σου που αναφέρεται συνήθως επάνω στις δουλειές μας άξιζε τον κόπο ή απλά έχασες το 60% της ζωής σου πήγαινε ερχόμενος με τη συγκοινωνία, με το αμάξι σου στη δουλειά και κοροϊδεύοντας ουσιαστικά το αφεντικό σου, βλέποντας το μισό χρόνο το Facebook, το άλλο μισό Instagram και κάνοντας τα απαραίτητα για να δικαιολογήσεις το μισθό σου. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι θέμα επίγνωσης. Έτσι. Αυτό όλο που σας λέω ξεκινάει μέσα από τη βαθύτερη μου επίγνωση για το τι θέλω να κάνω στη ζωή μου και για το αν αυτό το οποίο κάνω σήμερα στη ζωή μου έχει να κάνει με αυτό που ονειρεύτηκα κάποτε ότι θέλω να κάνω. Άρα, πάρε το ρίσκο και μεγαλώσει την ευκαιρία. Κοίτα, εγώ δεν θα έλεγα ότι είναι ρίσκο, γιατί σας ξαναλέω, αν έχεις μία δουλειά που σου δίνει τα βασικά, έχεις δύο επιλογές. Η μία επιλογή είναι να ρισκάρεις φεύγοντας από τη δουλειά, αλλά υπάρχει θέμα με τα βασικά που πρέπει να πληρώσουμε. Η δεύτερη επιλογή είναι να το κάνεις παράλληλα με οτιδήποτε άλλο κάνεις και να δημιουργήσεις το περιβάλλον που θα σου επιτρέψει κάποια στιγμή να μπορέσεις να φύγεις, έτσι. Sorry, παιδιά, για αυτό το live. Ήταν έτσι πολύ, δεν ξέρω, πολύ αυθόρμητη η σκέψη. Είμαι στο αεροδρόμιο και διαβάζοντας διάφορα πράγματα, ήθελα έτσι να σας μιλήσω στην παρέα μου, παιδί μου. Σας πάω πάρα πολύ. Λοιπόν, και φυσικά όσοι βλέπετε αυτό το live και δεν είστε συνεργάτες, να ξέρετε ότι πάντα αυτό που κάνουμε εμείς, αυτό που τα παιδιά που είναι μέσα και χαιρετάμε και μιλάμε και ανταλλάσσουμε απόψεις, και αυτό που κάνω και εγώ, είναι μια πάρα πολύ δυνατή επιλογή, γιατί μπορεί να σου επιτρέψει να περάσει το στάδιο της μεταμόρφωσης. Δηλαδή, τι εννοώ, να σου επιτρέψει. Το στάδιο της μεταμόρφωσης είναι το στάδιο που έχεις μια δεύτερη δουλειά, έχεις όμως και την πρώτη και μπορείς να αναπτύξεις το εισόδημα στην δεύτερη, στο χρόνο που εσύ επιλέγεις να ασχοληθείς, έτσι ώστε να δημιουργήσεις τις προϋποθέσεις να κάνεις τη μετάβαση, να φύγεις από κάτι που δεν σ' αρέσει και να πας σε κάτι που σ' αρέσει. Και αυτό που κάνουμε εμείς μπορεί απαραίτητα να μην είναι το τέλειο και το ιδανικό για όλους, αλλά σίγουρα μπορεί να σου δώσει τα χρήματα που χρειάζεσαι για να κάνεις αυτό που ονειρεύεσαι και να φτάσεις σε αυτό το ποσό, είτε πάρα πολύ αργά ανάλογα με το χρόνο που έχεις, είτε πιο γρήγορα αν δώσεις φυσικά περισσότερο χρόνο. Ναι, ρε Ρο, αυτό είναι. Ταυτόχρονα ήταν και τα πιο ωραία. Α, ήρθε και το αεροπλάνο μου. Λοιπόν, θα σας αφήνω, γιατί όπως βλέπετε εδώ, ξεκινάει σε λίγο επιβίβαση και θα τα πούμε σύντομα. Τσάου.